Ωραία είσαι, ε. Κι εσύ είσαι ωραίος. Α, δεν μπενέψουμε το σπίτι μας. Γεια σε όλους και όλες. Στο σημερινό βίντεο έχω καλεσμένο. Είναι ο Στέφανος Ντομανιάν, για όσους δεν το ξέρετε. Γεια σου, yes, Στέφανε. Yes. Σήμερα αποφάσισα λοιπόν να καλέσω τον Στέφανο, γιατί θέλω να μας δείξει διάφορα outfits για τώρα την Άνοιξη και για αυτή την εποχή, είτε για το Πάσχα. Δεν ξέρω αυτό το βίντεο πότε θα το ποστάρω, πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, ελπίζω να είναι μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Αν όχι, εμείς γενικά έχουμε φτιάξει outfits τα οποία είναι για την Άνοιξη και για το καλοκαίρι και είναι για όλα τα γούστα. Ναι, Στέφανε, και είναι και λίγο για τη μετάβαση από, από τώρα που δεν ξέρουμε και τι να βάλουμε. Μία κρυώνουμε, μία ζεσθενόμαστε, οπότε είναι κάπου στο ενδιάμεσο. Εντάξει, άμα δεν προλάβεις να το ανεβάσεις το Πάσχα, τρίμερα θα πάμε. Θα πάμε τρίμερα, εννοείται. Κάτι θα τύχει. Κοίταξε, ένα είναι σε αυτή την εποχή είναι ότι τα ρούχα είναι πάρα πολύ ελαφριά και πάρα πολύ λεπτά. Οπότε με 3-4 πραγματάκια μπορείς σε ένα μικρό βαλιτσάκι να κάνεις διάφορα outfit στην εκδρομή που θα πας, ένα διήμερο, σε ένα τριήμερο. Γενικότερα νομίζω το πιο ιδανικό όταν σκεφτόμαστε να πάμε ένα τριήμερο είναι να μην έχουμε πολλά πράγματα να σκεφτούμε. Δηλαδή να μην φορτώσουμε κιόλας. Άντε να πάρω και αυτό, να πάρω και εκείνο, γιατί καταλήγεις να φοράς τα 3 πράγματα από τα 10 που έχεις πάρει. Σωστό. Οπότε καλό είναι να παίρνεις πράγματα τα οποία θα μπορείς να τα ταιριάξεις μεταξύ τους, οπότε δεν θα αγχώνεσαι και όλες τι να βάζεις την κάθε μέρα. Ισχύει. Έχεις λίγες επιλογές, οπότε θα παίξεις με αυτά που έχεις. Τι λες, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο και θέλω να μας πεις πώς ακριβώς σκέφτηκες αυτό το look. Λοιπόν, πήραμε ένα φόρεμα το οποίο είναι ούτε πολύ κοντό ούτε πολύ μακρύ. Το πιο εύκολο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις ένα παντελόνι. Στην συγκεκριμένη περίπτωση διάλεξαμε ένα παντελόνι το οποίο τελειώνει στον αστράγαλο. Είναι και σε αλφα γραμμή. Είναι ένα καμένο πορτοκαλί της τερακότας, κάπως έτσι το λέμε. Ναι, το οποίο το συνδυάσαμε με ένα χρώμα που είναι τάση τώρα άνοιξε καλοκαίρι τα φλουό. Οπότε... Με παπούτσι σε φλουό, ναι, με ένα πολύ κυρία. Ωραίο πέδιλο. Και εγώ έχω να σας προσθέσω το εξής, επειδή το συγκεκριμένο φόρεμα το έχω βάλει στο Instagram και το έχω βάλει μόνο του, εμείς θέλαμε να δείξουμε μια ιδέα πώς μπορεί να το φορέσει κάποια με κάποιον άλλο τρόπο ώστε να το κάνει να φαίνεται διαφορετικό. Δεν είναι απαραίτητο να βάλουμε και χρωματιστό παντελόνι και να το κάνουμε και πιο ίσο. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και το πιο εύκολο που είναι ένα σκίνι παντελόνι τζιν. Ισχύει. Και σε μπλε παντελόνι και σε μαύρο μπορείς να παίξεις αναλόγως το τι σου αρέσει. Και θέλω να πούμε ότι αυτό το outfit το έχουμε σκεφτεί και για τις γυναίκες που έχουν λίγο παραπάνω παχάκια και θέλουν να κρύψουν είτε κοιλίτσα είτε περιφέρεια. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να κρύψουν αυτά τα πραγματάκια που ενοχλούν πάρα πολλές γυναίκες. Και με αυτό το φόρεμα έχουμε κάνει και μία δεύτερη λύση που είναι λίγο πιο casual, έτσι λίγο με τζινάκια. Το βάλαμε με ένα τζιν παντελόνι ψηλόμεσο. Λίγο ίσιο θα το έλεγα εγώ. Κάνει ναι, λίγο αλφα, αλλά δεν είναι, αλλά είναι κάπου σε μία ντεμή κατάσταση. Μπράβο. Το συνδυάσαμε με ένα ωραίο jean jacket το οποίο... Είναι λίγο πιο ανοιχτό το χρώμα ναι. Και να μην το φοβάται ο κόσμος, γιατί πολλοίς κόσμος φοβάται να συνδυάσει διάφορα χρώματα jean. Γενικότερα είναι ωραίο να τολμάμε να συνδυάζουμε διαφορετικά χρώματα jean. Εγώ πολλές φορές συνδυάζω μέχρι και μαύρο jean με κανονικό ναι, blue jean. Ναι, είναι ωραίο, δεν υπάρχει πλέον. Ναι. Αυτό που λένε ότι το μαύρο με το μπλε δεν ταιριάζει, όλα τα τζιν πρέπει να έχουν περίπου την ίδια απόχρωση κτλ. Μπορείς να το τολμήσεις. Το mix and match πλέον είναι τάση και συνδυάζεται. Το συνδυάζαμε με καουμπόι και σκοντές μπότες, σε ταμπά απόχρωση που είναι πολύ ωραίο και γλυκό για το καλοκαίρι επίσης. Και αυτό, αλλά και μακραίνει και το πόδι, πιστεύω. Ναι, επειδή κάνει τη μητούλα και δείχνει κάτι ενιαίο από μέσα, είναι και το χρώμα που βοηθάει. Ναι. Και μακραίνει το πόδι. Ναι, και το συνδυάσαμε με ένα ωραίο crop jean jacket. Το οποίο έχει και μια ροκιά με τις αλυσίδες που είναι τριγύρω. Θεωρώ ότι αναβαθμίζει και όλο το look, γιατί το πάει σε άλλο level, το παραπέμπει κάπου αλλού. Οπότε μετά χρησιμοποιήσαμε πάλι το παντελόνι που δείξαμε και στο πρώτο πλάνο. Αυτό το καμένο πορτοκαλί, το χρώμα της τερακότας. Και τι κάναμε. Το συνδυάσαμε με ένα ωραίο κάμισο που έχει περίπου την ίδια απόχρωση με λευκό. Μας άρεσε, το κρατήσαμε. Ναι. Είναι στην ίδια παλέτα χρωμάτων. Το οποίο το βάλαμε από μέσα. Βάλαμε και την περλίτσα έτσι εδώ λίγο τη λεπτομέρεια. Ναι. Γιατί απλή δεν μπορούμε να βγούμε. Όχι, με τίποτα δεν μπορούμε να βγούμε απλή. Από πάνω το συνδυάσαμε με ένα λευκό σακακοκιμονό, θα μπορούσαμε και να βγούμε. Και το κάτι, κάτι τέτοιο. Αυτό είναι πασπαρτού. Μ' αρέσουν αυτά τα κομμάτια γιατί πραγματικά μπορείς να τα βάλεις με το οτιδήποτε.
και να φτιάξεις ένα τελείως διαφορετικό look. Ναι. Είναι και σε λευκό, βοηθάει πάρα πολύ να το συνδυάσεις με όλα τα χρώματα. Είναι λεπτό και το ύφασμα, οπότε δεν σε ζεσταίνει και είναι λίγο για αυτόν τον καιρό που δεν ξέρουμε, όπως είπαμε, τι να φορέσουμε. Είναι ένα σκάτο ντύσιμο γενικότερα. Ναι. Μπορείς να το βάλεις από το πρωί ως το βράδυ. Αν αλλάξεις και το παπούτσι, γιατί ναι, εδώ έχουμε χρησιμοποιήσει sneaker, το οποίο είναι πάλι στην ίδια παλέτα που είναι και το ποκάμισο. Και έχουμε συνδυάσει δύο διαφορετικές τσάντες. Ναι. Είτε μία σόπερ που είναι λίγο πιο μεγάλη για να χωρέσει όλα τα πράγματα που θέλουμε από το πρωί ως το βράδυ, ή μία πιο μικρή, μαζεμένη, που να χωρέτε απαραίτητα. Και μην φοβάστε γενικά να παίζετε και με τα χρώματα. Θα μπορούσατε να βάλετε και πράσινη και κίτρινη. Απλά εμείς θέλαμε να το κρατήσουμε έτσι λίγο πιο ήσυχο και συνδυάσαμε αυτές. Για να μπορεί να ταιριάξει κιόλας και στο χώρο εργασίας σας, γιατί αναλόγως που δουλεύει και η κάθε γυναίκα. Ισχύει. Για να είναι και κοινή safe και να μην χρειάζεται μετά, άμα τυχόν προκύψει κανένα φαγητό. Ναι, ναι, μπορεί να έχει μέσα το νεσεσέρ της, να έχει το λάπτοπ της. Γιατί η εργαζόμενη γυναίκα συνήθως μπορεί να κουβαλάει κάποιο λάπτοπ στη δουλειά της, να έχει κάποιο βιβλιαράκι που κλείνει τα ραντεβού της. Οπότε θα επιλέξετε μία μεγαλύτερη τσάντα από ό,τι. Χωράει και ένα ζευγάρι παπούτσια. Καλά, εννοείται. Οπότε να σε όλα. Στο επόμενο outfit λοιπόν κρατήσαμε σακάκι, αλλάξαμε το παντελόνι και κάναμε ένα look λίγο πιο βραδινό. Ναι. Θέλω να μας το εξηγήσεις. Λοιπόν, ουσιαστικά το σακάκι αυτό που είχαμε πριν, αφού μας άρεσε, είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε και κάπως αλλιώς. Το βάλαμε γυμνό, το κλείσαμε μπροστά με ένα ψηλό μέσο καφέ παντελόνι, βάλαμε πέδιλα και από πάνω βάλαμε ένα ωραίο statement choker κολιέ που είναι έντονο και χρυσό και γενικότερα βάλαμε πίσω τα μαλλιά για να είναι πιο clean όλο το πρόσωπο. Γενικότερα είναι ένα ισορροπημένο look, το οποίο του βάλαμε και μία τσαχπινιά γιατί δεν μπορούσαμε να είναι τελείως απλό. Δεν τσάντα. Γινόταν, η τσάντα ένα λίγο τσαχπινιά. Πορτοκαλί με animal print. Το θέλαμε το γενικότερα. Το θέλαμε. Είναι ένα look το οποίο είναι πολύ σικάτο, είναι για πιο βραδινές εμφανίσεις. Δεν είναι απαραίτητο να παίξεις με τόσα έντονα αξεσουάρ. Άμα θες να το κάνεις λίγο πιο ήσυχο, παίρνεις ένα λίγο πιο κλασικό clutch. Άμα δεν θέλεις πολύ χοντρό κολιέ, μπορείς να το αλλάξεις και να βάλεις κάτι λεπτό, γιατί είναι ωραίο επειδή είναι κενό ο λαιμός. Είναι ωραίο να βάλεις κάτι να παίζει που να είναι πιο λεπτό. Ένα ζευγάρι σκουλαρίκια ίσως ή δαχτυλίδια. Αναλόγως τι σας αρέσει, μπορείτε να το βάλετε. Εμένα θα μου άρεσε και αντί για το κολλιά, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια τα οποία να είναι πάρα πολύ έντονα. Ναι. Και να μην φοράς τίποτα εδώ, να είναι τελείως άδειο, να είναι clean. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο look που είναι και ένα από τα αγαπημένα μου και πραγματικά δεν περίμενα ότι εγώ θα φορούσα σε αυτή την ηλικία αυτό το look, γιατί αυτό το look το φορούσα όταν ήμουν στα 90's, πήγαινα σχολείο ακόμα και φορούσα τέτοια. Αλλά πραγματικά μου άρεσε τόσο πολύ έτσι όπως βγήκε. Θέλω να μου πεις πώς το σκέφτηκες. Γενικότερα μου αρέσουν πάρα πολύ όλες οι υποχρεώσεις που έχουν το πράσινο. Δεν το τολμάμε να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας και να το φορέσουμε, γιατί επειδή είναι πολύ έντονο, συνήθως παίζουμε σε πιο safe χρώματα, τα οποία να μας κάνουν να είναι πιο άνετα. Αλλά μπορείς να το τολμήσεις να το ισορροπήσεις και να το φέρεις στα μέτρα με σου. Με πιο απλά χρώματα. Εμείς βάλαμε το top, το crop top που ήταν μαύρο. Βάλαμε, είναι ψηλόμεσο. Έχει την αλυσίδα στο πλάι που βλέπουμε. Άμα θέλουμε μπορούμε να τη βγάλουμε και όλες δεν χρειάζεται να φέρουμε. Βάλαμε τα πέδιλα, τα φλούετα και τρινα μας άρεσαν. Τα χρησιμοποιήσαμε στο δυνατό περισσότερο. Ισχύει, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα πέδιλα. Και επίσης είναι ωραίο γιατί δεν φαίνεται. Σηκώνεται το παντελόνι όσο περπατάς και φαίνεται ίσα ίσα, που είναι ωραίο έτσι. Αυτό να φαίνεται αυτή πολύ. Και εμένα. Το συνδυάσαμε με ένα crop top μαύρο, το αγαπημένο μας παλτό. Ναι, το οποίο έχει. Κάτσε να πούμε για το, να πούμε για το crop top. Το οποίο έχει εδώ πέρα κενά στο πλάι και είναι ακριβώς σαν αυτά που φορούσα το 95-96, τα φορούσα παιδιά όταν έβγαινα έξω, ξέρετε, πήγαινα λύκειο τότε, γκομένιζα, φόραγα crop top, είχες θα σου δύο πω χρονών, τώρα, ένα δύο. Θα σου πω τώρα τι. Και λοιπόν, βάλαμε, εντάξει, μία πλιτσάντα, γιατί άμα δεν βάλουμε εμείς μία πλιτσάντα δεν γίνεται. Που είναι και γενικά επίσης μας άρεσε να παίξουμε στην παλέτα του πράσινου και πάλι. Ναι, μεν το crop top το βάλαμε μαύρο, αλλά όλα τα υπόλοιπα έτσι τα βάλαμε αυτούς τους τόνους. Γενικότερα ό,τι συστήχνουμε είναι σε πράσινο και γίνα χρώματα, καφέ, πορτοκαλί, δηλαδή δεν παίξαμε και πολύ, δηλαδή μαύρο. Με το τουφέκι που λένε μπορείς να το δεις. Μετά από ένα ροκ θα πούμε, πάμε σε κάτι πιο απαλό. Αλλά πάμε πάλι στο πράσινο. Ένα φόρεμα για το καλοκαίρι είναι πάντα must have. Αυτό το φόρεμα είναι γενικότερα ένα από τα αγαπημένα μου, να σου πω την αλήθεια. Και εμένα. Και το χρώμα και έτσι όπως είναι με τα βολάν. Δεν το λες απλό φόρεμα, οπότε είναι και μια καλή επιλογή για τις διακοπές σου. Πάμε προς
πιο καλοκαίρι τώρα. Μπήκαμε γιατί βλέπεις εκεί τη ραντάκι. Ναι. Γυαλιά ηλίου, είμαστε σε νησί. Είμαστε σε νησί σίγουρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εφόσον έχεις αυτό το φόρεμα, είναι πολύ απλό γιατί δεν σε νοιάζει πώς να το βάλεις. Γιατί είναι όλο τόσο εντυπωσιακό. Από μόνο είναι στυλιζαρισμένο. Δεν χρειάζεται να κάνεις παραπάνω styling για να πετύχεις μια ωραία εμφάνιση. Το ρίχνεις πάνω σου. Θες να βάλεις πέδιλο, το βάζεις. Όπως βάλαμε εδώ το φλούο, το κίτρινο, είπαμε εδώ. Το που χωριζόμαστε μας αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλεις να βάλεις πέδιλο, βάζεις ένα ωραίο σανδάλι. Δεν θέλεις σανδάλι, το βγάζεις το σανδάλι. Βάζεις τα αθλητικά σου. Γυαλιά ηλίου, μία τσάντα και έφυγε. Και έφυγες, τελείωσες. Βάζεις για καφέ, για φαγητό, όπου θέλεις. Πόλη, νησί, ό,τι θέλεις. Πάμε στο επόμενο που έχουμε συνδυάσει μία φλωράλ. Φλωράλ, κίτρινη φούστα. Ναι, εκεί. Λοιπόν, έχουμε μία ωραία μπόχο, μπορούμε να πούμε έτσι, φλωράλ, φούστα μακριά, την οποία τη βάλαμε με ένα λευκό τίσερτ. Βάλαμε ένα γυλαίκο μακριά μάνικο, το οποίο αυτό το γυλαίκο μπορείς να το βάλεις και σκέτο του σαν φόρεμα, άμα το κλείσεις. Φυσικά, εγώ έχω γυλαίκο που το φοράω και σαν φόρεμα. Που ακόμα και έτσι όπως είναι, μπορείς ακόμα και εκεί ταυτόχρονα να το κλείσεις και να του βάλεις τη ζώνη από πάνω που βάλαμε την καφέ και να μην φαίνεται πολύ φούστα και να φαίνεται μόνο στο τελείωμα και να είναι σαν ενιαίο φόρεμα. Mm-hmm. Οπότε μπορείς να παίξεις και με κάτι τέτοιο. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση το διαλέξαμε σαν πανοφόρη εντός εισαγωγικών. Mm-hmm. Ανοιχτό, με μια ωραία καφέ πλεκτή ζώνη, αθλητικά sneakers και βάλαμε και μια νότα καλοκαίρι, μια ωραία ψάθινη τσάντα, πλάτης, backpack, το οποίο θα σε βολέψει γενικότερα όπου πας, από το πρωί ως το βράδυ. Και ταιριάζει σε γυναίκες οι οποίες έχουν και περιφέρεια και θέλουν να κρύψουν αυτό το σημείο. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα ταιριάζει απόλυτα. Αυτή τη φούστα, επειδή ο καιρός δεν ξέρει, δεν έχει αποφασίσει τι θέλει νομίζω γενικότερα, ακόμα και εγώ που μου αρέσει ο χειμώνας, δεν μπορώ άλλο αυτό το καιρό και ειδικά αυτή τη βροχή. Ρίχνουμε από πάνω ένα ωραίο ροζ raincoat και αντιανεμικό είναι λίγο, δηλαδή δεν κρυώνεις και όλα σαν καπαρντίνα είναι, το δένεις, έφυγες. Και άμα βρέξει, έβρεξε. Εσύ δεν θα βραχεί σίγουρα. Εγώ θέλω να μας βρουν concept για το πού θα μπορούσαμε να πάμε και να το σχολιάσουν από κάτω με το επόμενο look. Είναι ένα ωραίο γυλαίκο, αντρικό. Αντρικό. Περίπτωση, αλλά δεν μας νοιάζει γιατί μπορεί και μια γυναίκα να το βάλει εννοείται. Που έχει και ωραία περιγραφή από πίσω, σου δίνει αυτή τη ροκ διάθεση, την οποία τη συνδυάσαμε με μια ωραία φούστα, γυμνό από μέσα εννοείται, με μια ωραία φούστα πάλι στις αποχρώσεις του πορτοκαλί, γενικότερα είπαμε δεν ξεφύγαμε πολύ, έχουμε συγκεκριμένη χρωματική παλέτα. Πορτοκαλί, πράσινο. Το βάλαμε με μια ωραία ivoir ζώνη στη μέση, για να τονίσουμε και λίγο τη μέση μας, και βάλαμε και πάλι τα κίτρινα φλουό πέδιλα. Δεν είναι καθόλου δύσκολο αυτό το βίντεο. Είναι φτιάξαμε 10. Έχουμε φτιάξει τα πάντα. Έχουμε φτιάξει μια βαλίτσα να φύγετε ένα τετραήμερο. Ναι. Δεν θα πάρετε πολλά πράγματα. Πάμε να περάσουμε σε άλλη μια φούστα η οποία είναι έτσι κι αυτή κάπως μακριά, αλλά είναι crop μακριά φούστα. Την επιλέξαμε σε ένα χρώμα έτσι μπλε σκούρο, γιατί ξέρω ότι πολλές γυναίκες μπορεί να έχουν στην ντουλάπα τους μία αντίστοιχη, οπότε να τους δώσουμε και μία ιδέα για το πώς μπορούν να τη συνδυάσουν μία τέτοια φούστα με διαφορετικό τρόπο. Οπότε έχουμε χρησιμοποιήσει πάλι το τζιν το μπουφάν που χρησιμοποιήσαμε και στην αρχή. Από μέσα βάλαμε ένα ολόσωμο μαγιό το οποίο το χρησιμοποιήσαμε σαν body. Γενικότερα έχει ωραία σχέδια, οπότε αυτό είναι μια εύκολη λύση γιατί μπορείς να το βάλεις με τζιν, με φούστα, με ό,τι θέλεις και να φαίνεται εντυπωσιακό το πάνω μέρος και να παίξεις με κάτι πιο ήσυχο από κάτω. Εγώ πιστεύω ότι μπορείς να πας, ας πούμε τώρα αυτή την εποχή που θα ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε για μπάνιο και είναι νωρίς ακόμα και κάνει κρύο και που μετά το μπάνιο θα ήθελες κάπου να πας. Μπορείς να έχεις το μαγιό σου, το ολόσωμο, το οποίο να είναι εντυπωσιακό, να ρίξεις από πάνω το μπουφανάκι σου αν κρυώνεις και να φορέσεις και τη φούστα σου, αυτά δεν πιάνουν καθόλου χώρο. Και μετά, επειδή μπορεί να μην θέλεις να το βάλεις και τόσο έντονο, δηλαδή να μην θέλεις να βάλεις τακούνι τώρα, να θέλεις να βάλεις κάτι πιο απαλό, βάλαμε μιούλς ψάθινα, συγκεκριμένη περίπτωση τα καφέ. Τα οποία είναι και λίγο μπεζίζουν κάπως, δεν είναι τελείως καφέ. Ναι, δεν είναι καφέ, είναι κάποια ενδιάμεση κατάσταση. Βάλαμε ένα ωραίο jacket biker crop, μπορείς να το πεις με ωραία φουσκωτά μανίκια. Ναι, είναι 80's το jacket. Ναι, τελείως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε το έχεις. Όχι, το πήρα από βιντατζάδικο. Και βάλαμε και τη γνωστή μας τσάντα, την ψάθινη, που είναι... Must. Ψάθινες τσάντες φέτος το καλοκαίρι, να το ξέρετε, είναι μεγάλο τρέν. Τι βίντεο είσαι εσύ? Αλλού ξεκινήσαμε, αλλού καταλήξαμε. Οπότε, αυτό το βίντεο, στην αρχή, δεν ξέραμε πώς ακριβώς να το κάνουμε. Έπεφτε το Πάσχα που μερικοί πάνε διακοπές και δεν ξέρουν τι να πάρουν μαζί τους στις διακοπές. Ναι.
Ξεκινήσαμε ότι με αυτόν τον καιρό, ρε παιδί μου, χειμώνα, άνοιξη, καλοκαίρι, όλες οι εποχές σε μία μέρα επίσης. Δεν ξέρεις τι να βάλεις και πώς να τα συνδυάσεις. Και δεν ξέρεις πώς να συνδυάσεις καλοκαιρινά με χειμερινά πανωφόρια ή. Είναι όλα είναι λίγο awkward. Οπότε εγώ λέω στον κόσμο να μην φοβάται να συνδυάσει χειμερινά πανωφόρια. Και επίσης να μην είναι πολύ βαριά τα υφάσματα. Είναι, ναι. Ας πούμε, καλύτερα να φοράτε λίγα παραπάνω και να είναι πιο ελαφριά, έτσι ώστε όταν βγάζετε. Γιατί ό,τι βγάζετε το κουβαλάτε κιόλας. Αυτό σκεφτείτε. Να μπορεί να χωράει στη τσάντα. Να μπορείτε να το δέσετε πάνω σας. Γενικότερα για να κάνετε εσάς τη ζωή σας πιο εύκολη. Οπότε αυτό το βίντεο τι θα το πούμε, πώς θα το πούμε. Λογικά θα το έχω ονομάσει την ώρα που κάνω το μοντάζ. Είναι, αλλά... ρε παιδί μου, ναι. Ιδέες και λύσεις. Ιδέες και λύσεις με το Στέφανο. Πραγματικά κάτι τέτοιο. Είναι ωραίο να φεύγεις μικρές εκδρομές και να μην κουράζεις πολύ το μυαλό σου. Γιατί στάνταρ το περνάμε αυτό μία-δύο μέρες πριν. Τι θα πάρω, τι θα βάλω, τι θα κάνω, τι καιρό έχει, δεν ξέρω κτλ. Οπότε μπορείτε να πάρετε 10 συγκεκριμένα πράγματα. Και ούτε 10. Πολλές φορές παίρνεις ένα φόρεμα, ένα παντελόνι, 2-3 t-shirt, 2 διαφορετικά ζευγάρια παπούτσια και είσαι έτοιμη και μια τσάντα. Δηλαδή το πάνε είναι νομίζω αυτό που είπες, να μπορούν όλα αυτά να συνδυάζονται μεταξύ τους και να μην έχεις θέμα για το τι θα βάζεις κάθε μέρα. Όπως κάναμε εμείς σήμερα σε αυτό το βίντεο που συνδυάσαμε χρώματα, γιατί είδατε ας πούμε ίδια χρώματα και σε άλλο πλάνο και σε άλλο ρούχο. Οπότε να έχετε στο μυαλό σας ότι όταν πηγαίνετε και ψωνίζετε, να κοιτάζετε αυτά που ψωνίζετε και χρωματικά και ποιοτικά να ταιριάζουν μεταξύ τους με τα υπόλοιπα ρούχα που ήδη έχετε στην ντουλάπα σας. Οπότε να σας είναι πιο εύκολο τη στιγμή που θα πάτε να ετοιμάσετε τη βαλίτσα σας να βάλετε ένα-δύο πραγματάκια μέσα τα οποία ξέρετε ότι θα συνδυαστούν πολύ εύκολα μεταξύ τους. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο που ήταν εδώ μαζί μου και με βοήθησε. Μπορείς με το μυαλό σου και λόγω της δουλειάς σου να δώσεις λύσεις για πάρα πολύ κόσμο και για όλα τα γούστα. Αυτό ήταν ο λόγος που σε κάλεσα. Θέλω να πάτε να ανοίξετε το κουτί περιγραφής γιατί θα έχω όλα τα στοιχεία του Στέφανου και πού μπορείτε να τον βρείτε, Instagram, τα πάντα, ό,τι έχει θα τα βάλω όλα από κάτω. Εσείς να μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο αν σας άρεσε. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου με καμπανάκι για να μπορείτε να παρακολουθείτε οτιδήποτε ανεβάζω πρώτη. Ακολουθήστε με σε Facebook και Instagram γιατί μοιράζομαι πολλά πράγματα από εκεί και δεν θέλω να τα χάνετε με τίποτα. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά. Γεια σας!